Τι πρέπει να προσέχουν οι καρδιοπαθείς όταν επικρατούν ψηλές θερμοκρασίες? Το καρδιακιακό σύστημα είναι αυτό που περισσότερο δοκιμάζεται από τις ακραίες μεταβολές των καιρικών συνθήκων. Εμπροκειμένου για τη ζέστη, μιλάμε για τον καύσωνα. Η φυσιολογική καρδιά αντέχει σε πολύ μεγάλες αλλαγές και σε συνθήκες ακραίες. Αλλά όταν η καρδιά πάσχει, προκύπτει το πρόβλημα και εξαρτάται από την πάθηση. Σε μεγάλες, σε ακραίες καταστάσεις, σε ακραίες παθήσεις, όπως είναι η βαριά καρδιακή ανεπάρχεια, παραδείγματος χάρη, μπορεί να προκύψει πρόβλημα ακόμα και για την ζωή του ασθενούς. Γι' αυτό χρειάζεται επαγρύπνηση, ιατρική παρακολούθηση, ρύθμιση των φαρμάκων, ανάλογα από τον γιατρό βέβαια, για να μην να προσαρμοστεί το καρδιακό στις υψηλές θερμοκρασίες. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί ασθενείς, παραδείγματος χάρη, με βαριά υπέρταση ή με καρδιακή ανεπάρκεια παίρνουν διουρητικά, όπως θα ξέρετε. Τα διουρητικά κάνουν τον οργανισμό να χάνει υγρά. Αλλά υγρά χάνουν και με τον υδρότα, με τη ζέστη, με την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Εδώ πρέπει να ξαναρυθμιστούν. Αυτό ισχύει και για άλλα φάρμακα. Επομένως, συμπέρασμα, αυτός που έχει καρδιολογικό πρόβλημα, καρδιακιακό πρόβλημα, πρέπει να συνεργάζεται με τον γιατρό του, να ακούει τον γιατρό του και αναλόγως το τι έχει να λαμβάνει μέτρα. Ή να μην βγαίνει καθόλου έξω, να μπαίνει σε κλιματιζόμενους χώρους και να ρυθμίζει τα φάρμακα. Υπάρχουν βέβαια και καταστάσεις που δεν δημιουργούν πρόβλημα με τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ παθήσεις καρδιακιακές. Γι' αυτό λέω ότι είναι απαραίτητο ο γιατρός να συστήνει στον ασθενή το τι θα κάνει με την υψηλή ζέστη. Ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να τους οδηγήσουν στο πλησιέστερο νοσοκομείο? Η δύσπνοια, η ζάλη, απώλεια των αισθήσεων, αίσθημα παλμών, πόνος στο στήθος, όλα αυτά τα οποία είναι συμπτώματα, κλασικά συμπτώματα του καρδιακιακού κινδύνου.